Τον κύριο Βασίλη Χατζη Αναστασίου, είναι διευθυντή τη Μεταμοσχευτική Κλινική. Γιατρέ, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Μαζί μα και ο Ανδρέας Παναγιώτου, είναι ο ασθενή, ο οποίο είχε την τύχη, μπορώ να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, να δεχτεί την πρώτη μεταμόσχευση παγκρέατος. Ναι. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, εύκολα, βλέποντα πλέον. Είναι δύσκολα. Κράτησε 12 ώρες χειρουργείο. 12 ώρες. Ευχαριστώ πολλά την οικογένεια που μας δώσαν τους δότες του ήμου δότης, το νεφρό και το πάγκριας. Μάλιστα. Ε, πόσα χρόνια είχες ταλαιπωρηθεί? Ανάμιση χρόνο. Ανάμιση χρόνο. Μάλιστα. Γιατρέ. Ναι, νομίζω... Απλά πήγα στον Ανδρέα, γιατί η πρώτη αντίδραση είναι και η πιο σημαντική. Βεβαίως. Για αυτούς που έζησαν την εμπειρία από πρώτο χέρι, μαζί με εσάς φυσικά, ναι. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την οικογένεια του Δότη που δόρισε τα όργανα, διότι... Μπορούμε να πούμε το όνομα ή... Όχι, δεν απαγορεύει η νομοθεσία. Απλώς ναι. Είναι σημαντικό να ευχαριστούμε, διότι η κοινωνία, αν δεν δωρήσει όργανα, δεν μπορούμε να έχουμε τομέα των μεταμοσχεύσεων. Και με αυτόν τη δωρεάν οργάνο βλέπουμε εδώ ότι ο νεαρός Ανδρέας έχει πάρει τώρα μια νέα αρχή στη ζωή του. Έχει βασανίζεται από το πρώτο έτος της ηλικίας του, από ενός χρονού, από διαβήτην τύπου 1. Και μετά από 28 χρόνια κατέληξε να έχει και νεφροπάθεια. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ λίγοι οι ασθενείς με διαβήτη που καταλήγουν να έχουν και νεφροπάθεια, άρα να μην ανησυχούν. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε. Καλό κάνετε που το ξεκαθαρίζετε. Ακριβώς, γιατρέ, μάλιστα. Ναι, είναι πολύ λίγα τα περιστατικά. Υπολογίζω να 3 με 5 ασθενείς το χρόνο να χρειάζονται αυτού του είδους τη μεταμόσχευση. Πόσο καιρό δηλαδή έγινε η μεταμόσχευση? Έγινε στις 8 Ιουνίου η μεταμόσχευση και ήταν 10 μέρες εσωτερικός ασθενής και πήρε εξιτήριο την ημέρα που έγινε η δημοσιογραφική διάσκεψη την Δευτέρα. Μα τόσο πρόσφατο, ναι. Δηλαδή. Ναι. Πριν μια χαρά δηλαδή. Δύο εβδομάδων. Όλα... Ναι. Δύο εβδομάδες. Γιατί είχα την εντύπωση ότι ήταν πολύ περισσότερος ο χρόνος. Όχι. Αλλά όλα βαίνουν καλώς χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Μια χαρά. Και μιλάμε το μόσχευμα θα κρατήσει μια ζωή. Κοιτάξτε, όλα τα μοσχεύματα έχουν μία ημερομηνία λήξης. Μάλιστα. Και εξαρτάται από τον ασθενή, αν θα παίρνει τα φάρμακα του στην ώρα του και φυσικά και από τύχη, διότι μπορεί να του τύχουν πράγματα τα οποία είναι απρόβλεπτα. Αλλά θα τον στηρίζουμε, θα έρχεται συστηματικά στα εξωτερικά ιατρία, θα κάνουμε τις ανάλογες εξετάσεις και θα τον προστατεύσουμε για να πάει όσο μπορεί περισσότερο να το μόσχευμα. Πόσοι άλλοι ασθενείς περιμένουν στην ουρά, ή για μεταμόσχευση παγκρέατος ή γενικότερα για μεταμοσχεύσεις, ναι, νεφρών κτλ.? Στην Κύπρο μόνο μεταμοσχεύσεις νεφρών και παγκρέατος γίνονται. Στην λίστα αναμονής έχει περίπου 55 άτομα που περιμένουν για νεφρό και έναν άτομο που περιμένει για ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος. Είχαμε 2, τώρα έμεινε 1, αλλά μετά από αυτή την επέμβαση είχα επικοινωνία με άλλους συναδέλφους και θα μου κάνουν παραπομπή και άλλους ασθενείς που χρειάζονται αυτή τη μεταμόσχευση, η οποία είναι για ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 που επίσης έχουν και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Μάλιστα. Εσείς γνωρίσατε τους συγγενείς του ανθρώπου αυτού που σας έδωσε αυτά τα μοσχεύματα, Ανδρέα? Όχι. Όχι, και το απαγορεύει και η νομοθεσία μας. Έστω και αν θέλουν δηλαδή οι δύο πλευράς να γνωριστούν. Το τι, σωστά, η οικογένεια του Ανδρέα και ο ίδιος ο Ανδρέας θέλουν να εκφράσουν τις ευχαριστίες προς την οικογένεια. Γι' αυτό ακριβώς το λέω, ναι. Θα γράψουν έχουν γράψει ήδη μια επιστολή και πρέπει ανώνυμα θα τη διαβιβάσουμε οι συντονίστριες που παίρνουν τη συγκατάθεση από τους δότες, από τους συγγενείς των δωτών, θα μεταβιβάσουν την επιστολή στην οικογένεια για να υπάρχει. Να είναι κάπως ανώνυμο, να μην υπάρχει ούτε πίεση προς το λήπτη, ούτε προς τη συγγενείς των δοντών. Υπάρχει εξήγηση γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός και υπάρχει αυτός ο τείχος μεταξύ των δύο? Ναι, αυτό είναι παγκοσμίως. Διατηρείται κάποια απόσταση μεταξύ δόντι και λήπτη για συναισθηματικούς λόγους και επίσης για να μην υπάρχει αλληλοεξάρτηση. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ λεπτά θέματα μάλιστα. Θα ήθελα, Ανδρέα, να στείλεις ένα μήνυμα σε αυτούς τους συγγενείς των ανθρώπων που για διάφορους λόγους είτε πρόκειται να γίνουν δότες ή αν όλοι βρεθούμε σε αυτό το σημείο, πώς να χειριστούμε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, τι μήνυμα θες να τους στείλεις? Τι μήνυμα?
Δηλαδή, πόσο άλλαξε για σένα η ζωή σου, ότι ξημερώνει, φαντάζομαι, μια καινούργια μέρα, μάλιστα. Αλλά αρκεί να έχει δότες που να θέλουν να κάνουν αυτή τη διαχείριση. Μάλιστα. Σημαντικό. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γιατρέ, πάντα τέτοια. Είμαστε εδώ για να προβάλλουμε ό,τι καλό γίνεται στον τομέα της υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, γιατρέ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Επίσης, θα πάμε σε λίγο στον Λουκά τον Σπαθάρη στην Λεμεσό. Σε λίγο θα έχουμε εδώ και τον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου της Αστυνομίας για να δούμε με αρκετά θέματα που προκύπτουν και από το αστυνομικό δελτίο. Συζητάμε και τα νέα ορολογιακά προγράμματα και τις αντιδράσεις τις πρώτες που υπάρχουν από τους καθηγητές. Να δούμε το ρεπορτάζ, τι γίνεται στην Ελλάδα, πόσο κοντά είμαστε στο να ανακοινωθεί η νέα ελληνική κυβέρνηση.